Ακόμα, μια σημαντική χανιώτικη προσθήκη για την Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτη νκα. Οι πρωταθλητέ Χανίων ανακοίνωσαν τον αμυντικό μέσο Χρήστο Βουρβαχάκη, ο οποίο επιστρέφει σε ομάδα τη πόλη μετά το πέρασμά του πέρυσι από τον Πανεπιστημιακό και για έξι μήνε. Ο Βουρβαχάκη πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία πέρυσι με τον σοβαρό τραυματισμό του, που υπέστη και βλέπει την ομάδα του νκα ω μια νέα αρχή στην καριέρα του. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένο που έρχομαι στην ομάδα του Τσάκη Ινκα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο τρόπο προσέγγιση ε, τη διοίκηση και του κυρίου Κατσούλη προσωπικά έπαιξαν πολύ σημαντικό παράγοντα στο να έρθω στην ομάδα. Είναι άνθρωποι που φαίνεται ότι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και το πώ βλέπουν σφαιρικά όλο το θέμα του ποδοσφαίρου μου δημιούργησε πολύ θετικέ εντυπώσει. Και το γεγονό ότι πρόκειται για μια πολύ υγιέ και οργανωμένη ομάδα ήταν ένα παραπάνω συν, έτσι ώστε να πω το ναι και να βοηθήσω και εγώ την ομάδα για τη νέα χρονιά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο να τραυματίσει και μία παραπάνω όταν είναι αυτό ο σοβαρό τραυματισμό. Ε, ψυχολογικά είμαι πολύ καλά. Εντάξει όταν έχει ανθρώπου γύρω σου που νοιάζονται για σένα, σε κάνουν να τα ξεχνά αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα είμαι σε ένα καλό στάδιο Ε, Είμαι στου τέσσερι μήνε. Έχω ακόμα κάποια δουλειά μπροστά μου. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το πόδι και νομίζω ότι θα είμαι σε θέση να βοηθήσω την ομάδα σε, σε λίγο καιρό. Είναι σαν μία νέα αρχή για μένα. Και θεωρώ ότι μέσα από την ομάδα θα προσπαθήσω να διακριθώ και εγώ να κάνω μια νέα αρχή και να βοηθήσω την ομάδα να υλοποιήσει του στόχου τη. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ομάδα και μετά ο Ποδοσφαιριστή. Ο Χρήστο Βουρβαχάκη, που έχει περάσει φυσικά και από τον ΑΟΧΑΝΙΑ, αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια σε ομάδε που έπαιζαν στη Β' Εθνική. Επισκοπή, Κυσαμικό και Πανελευσινιακός. Δεν δυσκολεύτηκε όμω να επιλέξει ομάδα τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, αφού το νκα έχει πρωταγωνιστικού στόχου. Εντάξει, για μένα δεν είναι ένα βήμα παρακάτω για του λόγου ότι η ομάδα έχει πρωταγωνιστικούς στόχου. Θέλει να φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Και πλέον, όπω είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, το να σου προσφέρουν συνακάζουστο στη ομάδα που είσαι κάποια βασικά πράγματα είναι πολύ σημαντικά για το ποδοσφαιριστή να αισθάνεται ασφάλεια στο περιβάλλον που δουλεύει. Και έτσι δεν θεωρώ ότι κάνω ένα πισωγύρισμα. Για τον ίδιο τον αμυντικό μέσο του Ίνκα είναι ιδιαίτερο σημαντικό ότι θα παίξει μια ομάδα που θα έχει έντονο το κριτικό και δει το χανιώτικο στοιχείο. Για μένα, για να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο στο χανιώτικο και επί το στο κριτικό ποδόσφαιρο και ήταν και αυτός ένας πολύ σημαντικός λόγος για να έρθω στην ομάδα. Τι σου είπαν οι άνθρωποι τη ομάδα, ο στόχο για τη Νέα Χρονιά ποιο είναι, δηλαδή για ποιο λόγο σε απέκτησαν εσένα και ποιο είναι ο στόχο του ΙΝΚΑ για τη Νέα Χρονιά για την Γάμα Εθνική. Ε, από ό,τι κατάλαβα, οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Ε, να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm -hmm. Και από εκεί πέρα, ε, με όπλο την καλή φιλοξενία και να παίζει το παιχνίδι μέσα στι τέσσερι γραμμέ. Ε, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούν. Ο Βουρβαχάκη αποτελεί μία ακόμα σημαντική μεταγραφή τη Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτη Σίνκα, που ήδη έχει ανακοινώσει του Παλιγιώργο, Γκουτσίδη, Τσικουδάκη, Σταθινάκη, Δρακάκη και Παπαθανασίου. Ο μεταγραφικό σχεδιασμό τη ομάδα του Ίνκα συνεχίζεται, αφού αναζητείται ένα αριστερό half extreme και ίσω και κάποιο ακόμα από του φεριστή. Η, προ... Η προετοιμασία τη ομάδα ξεκινά 25 Ιουλίου, όπου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικό σχεδιασμό τη. Από την άλλη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα πρώτα φιλικά της ομάδος.